Εβδομάδα να σας πω, κύριε Ανδρέου, γεια σας. Καλημέρα κύριε Αγαπητού, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Έχουμε παραδοχή ενός 12χρονου και ενός 13χρονου ότι έπαιζαν στο σημείο, κάπου εκεί κοντά, με πυροτεχνήματα, με βεγγαλικά. Τι ακριβώς έχουμε? Ναι. Είχαμε εντοπίσει και με τη βοήθεια και των άλλων υπηρεσιών κυματασών και πυροσβεστικής στη συγκεκριμένο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά, την αιστεία της φωτιάς δηλαδή. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 12 και 13 χρόνων, σύμφωνα και με τις δικές τους αναφορές, είχαν χρησιμοποιήσει ένα πυροτέχνημα εδάφους, ένα μικρό αντικείμενο. Το είχαν τοποθετήσει σε τέτοιο σημείο που κοντά βρίσκονταν ξηρά χόρτα, έφλεχτα, πολύ έφλεχτα υλικά. Το άναψαν με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η φωτιά. Λόγω των ανέμων η φωτιά επεκτάθηκε αμέσως, με το γνωστό αποτέλεσμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι τα δύο παιδιά έχουν αναφέρει το περιστατικό, το πώς έγινε, δηλαδή έχουν παραδεχθεί ότι είχαν χρησιμοποιήσει αυτό το αντικείμενο στην παρουσία των γονιών τους. Σίγουρα κάτω των 14, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σύμφωνα με την νομοθεσία, κάτω των 14 δεν φέρει οποιοδήποτε ποινική ευθύνη. Όμως σχηματίζεται ποινικός φάκελος, διερευνούμε το περιστατικό. Σίγουρα λαμβάνονται υπόψη όλα τα περιστατικά, ακόμα και η ευθύνη των γονιών αυτών των παιδιών τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Άρα ο 12χρονος και ο 13χρονος στο σημείο την ώρα που έπαιζαν ήταν μόνοι τους ή υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα? Φαίνεται να ήταν μόνοι τους. Φαίνεται να ήταν μόνοι τους. Άρα πήγαν σε εκείνο το χώρο. Όχι, όχι, ναι, εντάξει. Απλό, ναι. Εντάξει, σίγουρα δεν έχει, μπορεί να μην έχει σημασία σε ό,τι αφορά για την αστυνομία, αλλά έτσι λίγο πιο ανθρώπινα, αν θέλετε, και λίγο πιο εκτός τέτοιων. Να δούμε αν ήταν μόνοι τους, αν έγινε κάτι κατά λάθος, αν έγινε κάτι και το... Ενώ είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Άρα ήταν μόνοι τους στο σημείο την ώρα που έγινε αυτό το ατύχημα, να το πω. Ναι. Αυτή είναι η μαρτυρία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, κύριε Αγαπητού. Παραλαμβάνω, η υπόθεση διερευνάται, παρά το γεγονός ότι δεν φέρουν ποινική ευθύνη. Εμείς προχωρούμε στη διερεύνηση. Θα το ξαναπώ ότι διερευνούμε και το γεγονός αν υπάρχει οποιαδήποτε ευθύνη εναντίον των γονιών και θα προχωρήσουμε αναλόγως. Για αμέλεια, ας πούμε, ότι δεν ήταν εκεί, ότι δεν, άφησαν δύο ανήλικους μόνους τους, τι ακριβώς διερευνάτε για τους γονείς σε τέτοιες περιπτώσεις? Όλα διερευνούνται, κύριε Αγαπητού. Αν ήταν η γνώση τους, την επιμέλεια των παιδιών, αν γνώριζαν που βρίσκονται. Υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Και η κατοχή των συγκεκριμένων. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα πυροτεχνήματα είναι αυτά που φτιάχναμε όταν ήμασταν μικροί, ας πούμε, το Πάσχα, ή ήταν του εργοστασίου ενώ? Να σας πω, επειδή δεν έχει εντοπιστεί το συγκεκριμένο πυροτέχνημα, ούτε κάτι παρόμοιο ώστε να μας υποδείξουν οι νεαροί περί τίνος πρόκειται, διερευνάτε το τι είναι. Σίγουρα υπάρχουν κάποια πυροτεχνήματα τα οποία είναι επιτρεπόμενα και μπορούν να απολυθούν από διάφορα περίπτερα. Υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία μπορεί εύκολα οποιοδήποτε να κατασκευάσει. Παραλαμβάνω, αυτό διερευνάτε, περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς πυροτεχνήματα είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείς. Ναι. Και ποιος τα αγοράζει και ποιος τους αφήνει να παίζουν μαζί και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ναι, άρα, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον, ούτε μπορεί κάποιος να συλληφθεί, ούτε μπορεί κάποιος να... τίποτα. Τα παιδιά όχι. Ναι. Παραλαμβάνω, δεν έχουν ποινική ευθύνη, όμως η υπόθεση παραλαμβάνω διερευνάται. Συνεχίζεται η διερεύνηση και προς την κατεύθυνση τη οποία σας έχω αναφέρει. Μάλιστα. Ναι, γιατί θα πρέπει τώρα, μου λένε και οι τηλεθέτες, πού τα έχουν βρει, αν τα αγόρασαν κτλ. Είναι όλα αυτά που λέει ο κύριος Ανδρέου. Φαντάζομαι ότι διερευνώνται και ποια είναι η σχέση των ενηλίκων, των κηδεμόνων, των γονέων σε όλο αυτό. Ο κύριος Ανδρέου σίγουρα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει και αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, τότε θα μας πει. Να σας πω όμως και κάτι γενικό, κύριε Αγαπητού, το οποίο έχουμε παρατηρήσει. Είχαμε εντοπίσει και γονείους που ειδικά στην περιοχή της Πύλας, στην περίοδο του Πάσχα, όπου είχαν μεταφέρει τα παιδιά τους στη συγκεκριμένη περιοχή και τους αγόρασαν αυτά τα αντικείμενα. Αυτό μόνο αρκεί να είναι η απάντηση η οποία αφορά το ερώτημα σας. Ναι, αλλά εκεί πιάνεις τους γονείς. Ενώ έχεις, ενώ τους βάζεις, δεν ξέρω τι ποινές υπάρχουν, θα έπρεπε να υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν θα έπρεπε, πρέπει να αυξηθούν κτλ. Ενώ εκεί έχεις πάτημα να συλλάβεις των γονιών. Να σας πω κύριε Αγαπητού, αυτά τα αντικείμενα περιέχουν εκρηκτική ύλη. Ναι. Εκρηκτική ύλη στη βάση της νομοθεσίας είναι σοβαρό αδικήμα. Δηλαδή μπορείτε μέχρι και 18 χρόνια φυλάκιση, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε σίγουρα
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο στο ποινικό αδίκημα, αλλά οι γονείς ήδη θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτά τα αδικήματα είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, όσο να κίνδυνα και να είναι, όπως για παράδειγμα το χθεσινό, τα παιδιά μπορεί πολύ εύκολα να βρίσκονταν εκεί κοντά και να, να είχαν υποστεί εγκάβματα. Ναι, ναι, δηλαδή, θα μπορούσαν να καούν και τα παιδιά τα ίδια, βέβαια. Ακριβώς, να το πούμε ανοιχτά, ακριβώς. Για όνομα του Θεού, έτσι είναι. Και όχι μόνο η ποινική ευθύνη. Η ποινική ευθύνη είναι ένα μέρος στο οποίο διερμηνεί η αστυνομία. Το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί κάλλιστα οποιοδήποτε να υποστεί ζημιά να. Έχουμε δει και θανάτους παλαιότερα και με τέτοια αντικείμενα. Mm-hmm. Σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ υπόψη από τους γονείς εφόσον δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι ποινικό αδίκημα. Εντάξει, ναι, όντως. Έχετε απόλυτο δίκιο.